heeft niveau, dat is een niveau nummer 8. Γνωρίζοντας ότι η παιδεία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας και της δημοκρατίας, του πολιτισμού και της πρόοδου λαού, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον αδιάκοπο πνευματικό αγώνα χιλιάδων ανδρών και γυναικών, καθηγητών, φοιτητών, ειδικών στελεχών και των άλλων εργαζομένων που καθιέρωσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ένα από τα κορυφαία πνευματικά εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Είχα ως Υπουργός Παιδείας τη δυνατότητα να διαπιστώσω την υψηλή ποιότητα και να συνεργαστώ με σπουδαίες προσωπικότητες που κόσμησαν το λειτουργήμα του Πανεπιστημιακού Δασκάλου επί πολλά χρόνια, παρόντες σήμερα και εδώ, αλλά και πολλούς απόντες, δυστυχώς για πάντα, που άφησαν όμως μια σπουδαία παρακαταθήκη πανεπιστημιακού και ανθρώπινου ήθους. Η σημερινή επτυχιακή εκδήλωση πρέπει να αποτελέσει για όλους μας μια καλή αφορμή αναστοχασμού γύρω από το ρόλο και το μέλλον της εθνικής μας παιδείας σε μια περίοδο συνολικής δοκιμασίας των πνευματικών, ηθικών και υλικών δυνάμεων της χώρας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εκπαίδευση και ειδικότερα η τριτοβάθμια, τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Με την πολιτεία να εμφανίζεται ορισμένες φορές όχι ως αρρωγός, αλλά ως εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια, την οποία ενίοτε δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. Αλλά η παιδεία είναι η μεγάλη ελπίδα για την ανασυγκρότηση πάνω σε στέρες βάσεις της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής μας οικονομίας. Και αυτό δεν αποτελεί για μένα για διατύπωση στο πλαίσιο μιας επαιτειακής εκδήλωσης, αλλά με βαθιά πεποίθηση που με διακατέχει από τα εφηβικά μου χρόνια, όταν με ενέπνευσε και με συνεπήρε ο πολιτικός λόγος του μεγάλου τέκνου της αχαϊκής γης του Γεωργίου Παπανδρέου, του πολιτικού ο οποίος είχε συνδεθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού με την έννοια και την αξία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Άκουσα πριν την άποψη του κυρίου Βαρβιτσιώτη και βέβαια πρέπει κανείς να ανατρέξει στην εποχή που απετέλεσε κυριολεκτικά επανάσταση το μήνυμα της δωρεάν παιδείας. Η εγγραφή μου στο Πανεπιστήμιο και τα ποσά που έπρεπε να καταβάλω για σε κάθε εξεταστική περίοδο, για κάθε μάθημα που συχνά η απληστία του διδάσκοντος υποχρέωνε πάρα πολλούς να προσέρχονται αρκετές φορές. Μου επέβαλε τουλάχιστον 3 μισθοί υπεργαζόμενα το χρόνο να είναι στην άκρη και καθυστερημένα βέβαια μετά τα Χριστούγεννα να κάνω την εγγραφή μου.